αυτή είναι η ιδέα βασικά, ότι να φτιάξω ένα είδος ηλιακού ρολογιού, ας πούμε, που να μετατρέπει, ας πούμε, τη φωτοσκίαση σε ένα μετρήσιμο πράγμα, ας πούμε, να το μετατρέψει σε ήχο. Εγώ σίγουρα το αντιμετωπίζω σαν συνθέτης με έναν τρόπο, αλλά όχι βέβαια με το, ας πούμε, χρησιμοποιώντας μελωδίες και αρμονίες και ρυθμούς, αλλά ηχητικά, είναι μια ηχητική σύνθεση. Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Γεννήθηκε όταν έκανα την αίτηση στο Υπουργείο για το Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που είναι για, νομίζω, 70 αρχαιολογικούς χώρους. Δεν ήξερα σε ποιο χώρο θα γίνει, οπότε τέλος πάντων η σκέψη μου ήταν ακριβώς αυτό. Σκεφτόμουν τα αρχαία που κάθονται υπομονετικά με τα χρόνια κάτω από τον ελληνικό ήλιο που τα καίει. Οπότε σκεφτόμουν να κάνω κάτι, ένα είδος, αρχικά κάπως σχεδόν σαν φόρο τιμής σε αυτή την υπομονή, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτών των μνημείων που κάθονται. Και σκεφτόμουν ακριβώς ότι το μόνο που κινείται εκεί πέρα, δηλαδή, γιατί φανταζόμουν και κάπως σαν ένα άδειο αρχαιολογικό χώρο χωρίς επισκέπτες αναγκαστικά, είναι η κίνηση της σκιάς μέσα από την κίνηση του ηλίου. Οπότε σκέφτηκα ακριβώς αυτό, να μετατρέψω με έναν τρόπο αυτή την μηδαμινή κίνηση σε μια ηχητική κίνηση. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Μετά βέβαια, όταν μου ανατέθηκε το χαμάμ της Χίου, μπήκα μέσα, που ήταν καταπληκτικό. Αρχικά η ιδέα ήταν να γίνει σε εξωτερικό χώρο, αλλά μπήκα μέσα και λέω, και φως μπαίνει και είναι πάρα πολύ ωραίος και ατμοσφαιρικός χώρος. Και η αναλλαγή υπάρχει αυτή με το... Και η κίνηση του φωτός υπάρχει, οπότε ήταν, νομίζω, το ιδανικό. Μίλησα με την αρχαιολογία για να πάρω την άδεια να το κάνουμε μέσα, και έτσι και έγινε.